Κύριε Καρατζά, δώστε μας μία εικόνα για το κτήμα Παυλίδη, τη δραστηριότητά του και την δυναμική του. Καλημέρα καταρχήν. Το κτήμα Παυλίδη ιδρύθηκε το 1998, η πρώτη φυτέψη μας. Βρίσκεται στη Δράμα, στα κοκκινόγια της Δράμας. Εκτείνεται σε μία επιφάνεια 650 στρεμμάτων, συγκεντρωμένα όλα στην κοιλάδα της Δράμας. Παράγουμε 7 ίνους, τη σειρά θέμα, το θέμα λευκό, θέμα ερυθρό, θέμα ροζέ, και μία δεύτερη σειρά του έμφασης που είναι 4 μονοπικυλιακοί ίνοι. Παρόλο που έχουμε 650 στρέμματα, με πολύ αυστηρή διαχείριση παράγουμε αυστηρά 250.000 φιάλες, 260.000 φιάλες το χρόνο, με χαμηλές αποδόσεις, γιατί έχουμε σαν στόχο μέσα από τη χαμηλή απόδοση και την πυκνότητα να βγάλουμε ποιοτικούς ίνους που θα πρεσβεύουν, θα δείχνουν την περιοχή στην οποία καλλιεργούνται. Πώς βιώνει μια επιχείρηση σαν το κτήμα Παυλίδη αυτή την περίοδο? Τι κινήσεις κάνει ούτως ώστε να μπορέσει να βγει με έναν ασφαλή τρόπο, να βρει μια διέξοδο? Η αλήθεια είναι ότι στις δύσκολες μέρες που ζούμε, η φιλοσοφία του κτήματος είναι να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στην αγορά, να ακούμε τα μηνύματα στη γέννησή τους, ανάλογα με τα μηνύματα να κάνουμε τις κινήσεις μας. Παράλληλα αυξάνουμε την εξωστρέφειά μας. Όταν μιλάτε για εξωστρέφεια, ποιες είναι οι αγορές στις οποίες κατά κύριο λόγο εστιάζετε? Ωραία. Το κτήμα Παυλίδη γενικά εξάγει σε ένα ποσοστό γύρω στα 20-25% του τζίρου. Οι κύριες αγορές είναι η Αμερική, είναι ο Καναδάς, η Αγγλία, η Γερμανία. Κέπονται Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία. Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με εμπορικές σχέσεις, ας πούμε, στο εξωτερικό, step by step, όχι βιαστικές κινήσεις μιας, ξέρετε, εφήμερες. Βλέπετε ανταπόκριση σαφή σας στην προσπάθεια, δηλαδή η εξαγωγική προσπάθεια της εταιρείας εμφανίζει ανωδική πορεία? Εμφανίζει ανωδική πορεία και το πολύ αισιόδοξο είναι εμφανίζει σε κάθε χώρα ανωδική πορεία. Δηλαδή, πέραν το ότι ανοίγουν νέες αγορές, οι αγορές οι ήδη υφιστάμενες, ας πούμε, αυξάνονται. Κάτι που σημαίνει ότι κερδίζουμε σιγά σιγά την εμπιστοσύνη στην εκεί αγορά του κόσμου. Την εγχώρια αγορά πώς τη βλέπετε? Δηλαδή, προφανώς υπάρχει μια δυστοκία σε αυτό το κλίμα και με βάση το δεδομένο ότι βλέπουμε μια επίθεση από νέες εινοπαραγωγές χώρες που διεισδύουν στην εγχώρια αγορά. Πώς βλέπετε την πορεία σας, την πορεία της εταιρείας μέσα στην εγχώρια αγορά? Δίνουμε τη μάχη μας. Δίνουμε τη μάχη όπως δίνουν όλοι του ποιοτικού εμφιαλωμένου ίνου. Μέγιστο κίνδυνο για μένα, μέγιστος κίνδυνος είναι η αύξηση του χύμα. Κατά τα άλλα, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, βλέπω και μερικά θετικά μηνύματα στην αγορά. Βλέπω ότι πλέον στα μπαρ έχουν 2, 3, 4 ετικέτες σε ποτήρι. Δηλαδή έχεις την επιλογή πλέον σαν καταναλωτής να πάρεις, να διαλέξεις ανάμεσα σε κάποια, κάτι που δεν είχαμε χρόνια πριν. Όλο και πιο νέος κόσμος, όλο και πιο πολύ νέος κόσμος είναι με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Αυτά είναι τα ευχάριστα μηνύματα. Βλέπετε ότι η νέα γενιά δηλαδή προτιμά, υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν ότι προτιμά το ελληνικό κρασί? Ναι. Πιστεύω ότι γενικά ένα από τα θετικά των ημερών που ζούμε είναι ότι γίναμε λίγο πιο Έλληνες. Δηλαδή, κάτι που παλιότερα μπορεί να μην το βλέπαμε, να παίρναμε κάτι που είναι πιο φθηνό λίγο ή κάτι τέτοιο και μπορεί να ερχόταν από έξω χωρίς να ξέραμε τι είναι. Πιστεύω ότι τώρα ο Έλληνας μπαίνει αλληλεγγύη στο μυαλό του, ας πούμε, και θα κοιτάξει να προτιμήσει. Αυτό συμβαίνει και με πολλά άλλα προϊόντα, όπως τα αναψυκτικά κτλ. Ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς βλέπετε την προσδοκία, με τι προσδοκίες πηγαίνετε για το τρέχον έτος? Για το τρέχον έτος, οι προσδοκίες μας είναι πάντα να πηγαίνουμε προς τα πάνω. Από εκεί και πέρα, είναι, όπως σας είπα, είναι περίοδοι οι οποίοι δεν μπορείς να προβλέψεις πράγματα. Είναι, δηλαδή, αλλάζουν τα πράγματα τόσο γρήγορα. Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε είναι αυτό που σας είπα. Είμαστε έξω, προσπαθούμε να ακούμε τα μηνύματα όσο το δυνατόν πιο νωρίς και να διαμορφώνουμε τη δράση μας ανάλογα με τα μηνύματα που παίρνουμε.